Θα δούμε τώρα τι θα κάνει ο Βασίλης ο Καραπιάλης που ξανάρχεται σήμερα στην 11η του Ολυμπιακού. Προσπαθεί να περάσει μια παλιά ελέγχρωμα από τον Τονίο Σούστερ και ο Τσαλουγίδης. Από μάκρο ο Γερμανός πάνω στο άλλο χτάρι τον Νίκο τον Τζιαντάκη. Και να δούμε τώρα τον Τζιαντάκη. Νίκο Τζιαντάκη πάντα πάει για το σούτ, το πιάνει, είναι άστοχο. Ο Σούστερ άλλαξε εκεί με τον Μόγια, με τον Αλφρέδο, με τον Γκαρσία, το σούτ, το πλασέ. Που εκπόρθησε την αιστεία του Γιώργου Μίρτσου στο 13ο λεπτό. Ο απώτας λοιπόν του πρώτου παιχνιδιού, ο αγαπημένος των φιλάθλων της Ατλέτικο, ο Μανόλο, ανοίγει το σκορ στο Βιθέντε Καλντερόν, Ατλέτικο Μαδρίτης Ολυμπιακός, 1-0. Ξανέχουμε εδώ τη φάση, πολύ ωραίο το πλασέ του τεχνίτη, του 28χρονου μεσοκυνηγού του Μανόλο, ούτως ώστε ο Ολυμπιακός που στις 25 του Μάρτη θα κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον τη UEFA μαζί με την Ατλέτικο για τη συμπεριφορά οπαδών και παιχτών, κυρίως που τονίζουμε αυτό στο πρώτο μπάσκετ. Καλύτερα να δούμε τώρα τον Μπατίστα να περάσει για τον Τζαλουκίδη. Στο Βαΐτση καλή ευκαιρία το σουτ, πάνω στον Έμπελ όμως. Ο Γιώργος ο Βαΐτσης, ο ευρωσκόρερ του Ολυμπιακού. Συμβαίνουν λοιπόν και η Ισπανία. Να δούμε τον Αλφρέδο τώρα. Τον Αλφρέδο που βγάζει μια παλιά σε αυτό τον Γκαρσία, έχει συμπαθεί το συμπάκι. Ο Μεξικάνος συνεχίζει και σουτάρει. Να δούμε ο κύριος Μακλόσκι πώς θα αντιδράσει. Τον φωνάζει. Να δούμε λοιπόν τώρα καθώς αρκετός κόσμος, ακόμα και ο Γιώργος Βαΐτσης στην εστία, το πρώτο κόρνερ, πέρασε η μπάλα, ο Κίνδυνος από τον Γκαρσία έχασε την ευκαιρία μετά το γύρισμα του Μανόλο. Πάλι η άμυνα του Ολυμπιακού, εδώ πιάστηκε αδιάβαστη. Πρώτη φορά που πέρασε στον τρίτο γύρο του κυπέλου Κυπελούχων, άλλες 5 έχει περάσει στο δεύτερο. Αλλά να δούμε τι θα κάνει, αν θα μπορέσει να ανατρέψει το 0-1. Να δούμε τώρα τον Ντανιέλ Μπατίστα μέσα στην περιοχή για τον Τζαλουχίδη, για τον Σαββίδη. Καλή ευκαιρία, χάνεται! Χάνει ο Ηλίας Σαββίδης αυτή την ευκαιρία πιο κοντά από το σημείο του πέναλτι. Και πάλι στην αντεπίθεση με τον Μόγια, τον Σούστερ. Τον Σούστερ και τον Γκαρσία που παίρνει την μπάλα τώρα. Πιο πίσω για τον Μανόλο, θέλει προσοχή. Κάνει το σουτ κοντά στα δοκάρια του Μίρτσου. Ο Γερμανός του Ολυμπιακού για τον Μπατίστα άλλαξε. Και να λοιπόν οι προϋποθέσεις καλές για τον Ολυμπιακό. Να δούμε τον Βαΐτση, τον Βαΐτση που θα σουτάρει. Δοκάρι, πάλι δεν μπήκε μέσα. Πολύ άτυχος Ολυμπιακός. Οριζόντιο δοκάρι, ο Γιώργος ο Βαΐτσης. Ο Σούστερ. Ο Σούστερ τώρα για τους γηπεδούχους πάντα, για τον Μανόλο. Ο Μανόλο που ξεφεύγει από το Μαυρομάτι, πάει ο Τσαλοκίδης πάνω του. Γυρίζει μια παλιά μόνο στο Μόγια. Ο Μόγια χάνει την ευκαιρία για τον Μίρτσο στο δοκάρι μπάλα. Θα δούμε τώρα το φράγμα, ξαναδεύουμε του Τονί. Εκτελείται όμως για τον Ολυμπιακό. Δεν μπόρεσε ο Βαΐτσης μετά την εκτέλεση του φάρου από τον Καραπιάλη. Θα πιάσει την κεφαλιά ο Χατζίδης, αποσπά την μπάλα με θετικό τρόπο. Είναι όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού μαζεμένοι στα αριστερά. Η παλιά είναι για τον Σαββίδη. Πολύ καλή ευκαιρία. Χάλεται και αυτή. Ο Ολυμπιακός που πιέζει, ο Σαββίδης είχε ελεύθερο οπτικό πεδίο. Μπορούσε και να μπει ακόμα πιο μπροστά. Ο Μανόλο που περνάει στον Αλφάρο. Ο Χατζίδης τον έχει αναλάβει. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Ο Χατζίδης με τον Αλφάρο δεν μπορούσε να τον κόψει. Ελευθερώνεται τον Αλφάρο. Δεύτερη προσποίηση στον Γερμανό του Ολυμπιακού. Η σέντρα είναι για τον Μανόλο. Το σουτ και το 2-0. Και το 2-0 πάλι από τον Μανόλο, ξεσηκώνει τις εξέδρες στο Βιθέντε Καλντερόν. Αυτά έχει μπάλα, ο Ολυμπιακός χάνει δύο ευκαιρίες, είχε και το δοκάρι. Μετά το δοκάρι της Ατλέτικο, με αυτά από αυτή την πολύ ωραία ενέργεια που έκανε από τα αριστερά δυο φορές, δυο τρίπλες πάνω στο Χατζίδη Αλφάρο. Το πήγε από εδώ, το πήγε από εκεί, έβγαλε την παλιά, δεν μπόρεσε και να κόψει κάποιος από την άμυνα. Ούτε ο Παυρομάτης ήταν στην τελική κατάληξη της μπάλας, πήγε στο Μανόλο που νίκησε τον Μίτσο για δεύτερη φορά. 2-0 λοιπόν το σκορ, ξαναβλέπουμε πως πέρασε η μπάλα κάτω από το σώμα του Μίρτσου στο 51ο λεπτό και να ξανά και ξανά το γκολ από πολλές γωνίες από την ισπανική τηλεόραση που καλύπτει το παιχνίδι. Βλέπουμε πάλι εδώ, δεν έχει και οπτικό πεδίο ο Μίρτσος, πέρασε η μπάλα ακριβώς από κάτω του. Η οπαδή της Ατλέτικο, ο κύριος Πέτροβιτς, το είχε πει εξάλλου ότι η Ατλέτικο από χθες είναι πιο επικίνδυνη σήμερα γιατί επανέρχεται ο Μανόλο. Και ο Βιθκαίνο, αλλά κυρίως ο Μανόλο. Έστω και δεν παίζει ο Λόπες και ο Μάς. Δυστυχώς, ο Μανόλο μπήκε και έκανε το 2-0 του Τσαλουχίδη. Η κόντρα που γίνεται και ο Ολυμπιακός μειώνει με αυτό το αυτογκόλο οπωσδήποτε του Φερέιρα. Ήταν ένα δώρο για τον Ολυμπιακό. Πετάχτηκε ο Τσαλουχίδης, έγιασε την κεφαλιά. Εκεί παρελευλήθηκε ο Φερέιρα. Δεν κατόρθωσε ο Όμπελ να κόψει την μπάλα και το 2-1. Και ο αρχηγός εδώ στο Ολυμπιακό βλέπετε πώς πανηγυρίζει έξαλα. Δίνει το σύστημα στους παίχτες του, στους συμπαίχτες του, ότι τίποτα δεν χάθηκε. Μείωσε σε 2-1 ο Ολυμπιακός. Ξανά και ξανά το γκολ εδώ. Ο Τσαλοκίδης πηδάει, πιάνει την κεφαλιά. Η μπάλα χτυπάει οπωσδήποτε στον Φερέιρα. Όμως η ενέργεια ήταν του και ότι Τσαλοκίδη χτύπησε στον Φερέιρα και κατέληξε κάτω χαμηλά στη γωνία
του Μπίρτσου. Να λοιπόν εκεί που δεν ήθελε τον Ολυμπιακό, του Μπίρτσου, συγγνώμη λέω, του Άμπελ. Παρότι ο κύριος Πέτροβος και στο πρώτο παιχνίδι έλεγε ότι ο Ολυμπιακός έχει υπεροπλία στον αέρα, θα ήταν ένας τρόπος. Εδώ είναι ο Παστορίθα, ο άλλος τεχνικός, εμείς λέμε για τον κύριο Πέτροβιτς. Τον Αλφάρο όμως τώρα να δούμε, που προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι καλό για την Ατλέτικο και τα καταφέρνει. Και τα καταφέρνει, κάνει το 3-1, ένα πολύ ωραίο γκολ, οφείλουμε να ομολογήσουμε, ένα πολύ ωραίο γκολ με αντίπαλο και πάλι τον Μινακατζίδη, που αυτή τη φορά τον έβλεπε από μακριά ο Αλφάρο, ελήφθηκε λίγο και έκανε ένα αριστοτεχνικό σουτ, ενώ βλέπετε πώς παρεγκυρίζει ο Ισόφιος, έκανε ένα αριστοτεχνικό σουτ. Πλάσαρε τον Βίτσο, να το ξαναδούμε εδώ μέσα από την περιοχή, άρχισε ο Χατζίδης. Νίκησε τον Βίτσο για τρίτη φορά, έκανε ο Αλφάρο, μπήκε στο παιχνίδι. Αντικατέστησε επάξια τον Μπόγια, όχι μόνο στο χώρο του κέντρου, όπου συνήθως παίζει, αλλά και μπροστά, μπήκε ο Αλφάρο. Αυτό που δεν είχε καταφέρει ο Μπόγια, το κατάφερε αυτός, δημιούργησε ένα γκολ, έκανε ένα άλλο. Να εδώ το ξαναβλέπουμε, τι ωραίο βάλτσο έβαλε στην μπάλα, νίκησε τον Βίτσο δίπλα στο δοκάρι. Ο Μίρσος ήταν λίγο έξω από τα δοκάρια, αλλά αυτό μάλλον θα τον βοηθούσε σε αυτή τη φάση. Παρότι ήταν έξω από τα δοκάρια, έστειλε αυτό το φάλσο με τέτοιο τρόπο που να τον ξεπεράσει η μπάλα. Παρότι είχε μικρύνει η γωνία του Μίρσου προς τον παίκτη, να τον ξεπεράσει η μπάλα λοιπόν και να καταλήξει στο αριστερό του δοκάρι. Ολυμπιακός μπροστά με τον Καραπιάλη, υπό τις συνεχείς επιδοκιμασίες των οπαδών της Ατλέτικο. Η παλιά για τον Βαΐτσι παίρνει στη φάση ο Τσαλουχίδης, κάνει την κεφαλιά, πήγε και να κρεμάσει τον Άμπερ, δεν το έπιασε όμως γωνιακή όπως ήθελε η κεφαλιά. Γεράντι Λιτόφσαρκο από την άλλη πλευρά, την ελληνική ή την ουκρανική αν θέλετε, γιατί ο Προτάσο μπήκε στη φάση πλασάρι, χάρη πολύ καλή ευκαιρία ο Προτάσο, ξαναδέχεται την μπάλα, όχι, παραβάλλεται ο Χουαρίτο και ελευθερώνει υπό τα χειροκροτήματα. Άλλη μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, τραβάει εδώ, πιάνει το κεφάλι το γιο της Τσαλουχίδης.